Αυτό που σχολιάζαμε τώρα και εκτός αέρα, μέχρι να ξεκινήσει η ανακήρυξη, είναι ότι ο Κωνσταντίνος Γιορκάτσης ήταν 2 χρόνια δήμαρχος. Και θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Δημοτικές εκλογές 2024. Ο περιδήμων νόμος. Ανακήρυξη εκλεγέντων δημάρχων. Επειδή ύστερα από το ένταλμα εκλογής που εκδόθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 23 του περιδήμων νόμου, διεξήχθηκε ψηφοφορία την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024 για την εκλογή δημάρχων των Δήμων της Επαρχίας Λευκωσίας. Και επειδή ύστερα από τη συγκέντρωση και κατάταξη των αποτελεσμάτων της πιο πάνω ψηφοφορίας ως δημάρχοι ανακηρύσσονται οι υποψήφοι που έλαβαν τις περισσότερες έγκυρες ψήφους, το όνομα των οποίων δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα άρθρα 13.5 και 37.1 του περιδήμων νόμου. Γι' αυτό, εγώ, Ανδρέας Χατζιπάκος, εύφορος εκλογής δημάρχων, αντιδημάρχων και μελών των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων της Επαρχίας Λευκωσίας, ανακηρύσω τα πιο κάτω πρόσωπα ως εκλεγέντες δημάρχοι των Δήμων της Επαρχίας Λευκωσίας, οι οποίοι έλαβαν τις περισσότερες έγκυρες ψήφους με βάση τα αποτελέσματα της πιο πάνω ψηφοφορίας, το όνομα των οποίων δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Δήμος Λευκωσίας, Προύντζος Χαράλαμπος. Δήμαρχος Τροβόλου, Σταυρινίδης Σταύρος. Δήμαρχος Λαγκατάμιας, Χατζίπαπα Φωτούλα. Δήμαρχος Λατσιών, Πιθαράς Χρήστος. Δήμαρχος Ιδαλίου, Χατζηγιάννης Σταύρος. Δήμαρχος Κυθρέας, Χατζη Αβραάμ Βίκτορ. Δήμαρχος Μόρφου, Ζαμπακίδης Μάριος. Λάθος. Απολογούμε. Δήμαρχος Κυρτρέας Ζαμπακίδης Μάριος. Δήμαρχος Μόρφου Χατζη Αβραάμ Βίκτορ.
Τώρα θα καλέσουμε στο βήμα τους αντιδημάρχους, τους εκλεγέντες αντιδημάρχους. Έχουν οι αντιδήμαρχοι να κάνουμε κανένα σχολείο αυτό.